Να σταθεί στο ύψο των προσδοκιών των Ελλήνων αστυνομικών, καλεί το νέο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Λασιθίου. Με φόντο την επικείμενη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και με εμφανή πικρία, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση υπενθυμίζει στον Υπουργό πω οι αστυνομικοί στι δύσκολε συγκυρίε που μεσολάβησαν ήταν οι μόνοι που δεν έλαβαν καμία ανταμοιβή και έμπρακτη αναγνώριση, όπω έγινε για παράδειγμα για το υγειονομικό προσωπικό τη χώρα. Βρεθήκαμε κρατώντα ψηλά το εθνικό φρόνημα αντιμέτωποι με χιλιάδε αλλοδαπού που προσπάθησαν να προσπελάσουν παράνομα τα σύνορα τη χώρα μα στον Εύρο. Επομιστήκαμε όλο το βάρο των μέτρων ελέγχου κατά τη διασπορά τη COVID-19 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ενώ στι καταστροφικέ πυρκαγιέ του Αυγούστου καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδε συνανθρώπου μα με κίνδυνο ζωή, δίχω δισταγμό. Παρόλο που οι υπόλοιπε συναρμόδιε υπηρεσίε που ήταν στην πρώτη γραμμή μαζί μα για την αντιμετώπιση τη πανδημία έλαβαν οικονομική ενίσχυση, εμεί δεν λάβαμε ούτε ένα ευρώ. Κανεί δεν βρέθηκε να επιβραβεύσει τον κόπο, το ζήλο και το φιλότιμο του Έλληνα αστυνομικού. Με αιχμηρή επιστολή του, οι συνδικαλιστέ τη Ελλάδα από το Λασίθι υπενθυμίζουν τι αναρρύθμιτε δεσμεύσει και τη σημερινή κυβέρνηση έναντι των ενστόλων. Ακόμη το ρόλο που διαδραμάτισε η ελληνική αστυνομία στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Το βαρο που σήκωσε στη διαχείριση τη πανδημία αλλά και τι πρόσφατε πυρκαγιέ. Να ανακοινώσει ε, κάτι για το οποίο μας έχει δικαιώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και να μας επαναφέρει τους μισθούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν έξω αστυνομικοί με μισθούς πείνας. Οι αστυνομικοί του Λασιθίου ξεκαθαρίζουν ότι ζητούν δικαίωση των προσδοκιών τους και δεν επαιτούν για ένα ακόμη χτύπημα στην πλάτη του Έλληνα αστυνομικού που χρόνια τώρα αναμένει την αποκατάσταση των αποδοχών του και την αναγνώριση του επικίνδυνου χαρακτήρα του επαγγέλματό του. Χωρί εμπεγμού και χωρί μελλοντικέ υποσχέσει, αλλά με πράξει όπω επισημαίνεται. Σα καλούμε να αποδείξετε εμπράκτο τη στήριξή σα στον Έλληνα και Ελληνίδα αστυνομικό με την προσωπική σα εισήγηση προ τον Πρωθυπουργό την αναγνώριση του επαγγέλματό μα ω επικίνδυνο. Είναι αδιανόητο ένα επάγγελμα με πάνω από 130 νεκρού και χιλιάδε τραυματίε να μην λογίζεται ω επικίνδυνο. Επιτέλου, σα αναλάβει Κάποιο στην υλοποίηση του χρόνιου και δίκαιου αιτήματό μα, χωρί εμπαιγμού και χωρί μελλοντικέ υποσχέσει, αλλά με πράξη. Αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα τη δουλειά του και αυτό πρέπει να δείξουμε και να καταλάβει ο Υπουργό, ότι το επάγγελμά μα είναι επικίνδυνο. Θρυνούμε πάνω από 130 νεκρού τα, τελε... τα τελευταία 30 χρόνια και θα πρέπει το επάγγελμά μα επιτέλου να αναγνωριστεί επικίνδυνο. Όλοι τα τελευταία χρόνια που ασχολούν με το συνδικαλισμό όλοι είναι προς ε, αυτή την κατεύθυνση και κανένας δεν το κάνει πράξη. Η κοινωνία ολόκληρη αναγνωρίζει το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο, το ίδιο πρέπει να κάνει και η κυβέρνηση.